Η ιστορία άρχισε στην Πολωνία. Η προπολεμική πολωνική αντικατασκοπία είχε μάθει ότι οι Γερμανοί ανέπτυσαν ένα αυτοματοποιημένο, συνεχώς μεταβαλλόμενο κώδικα, βασισμένο σε μια συσκευή διαθέσιμη στο εμπόριο με το όνομα Enigma. Πολωνοί πράκτορες διείζησαν στο εργοστάσιο που κατασκευαζόταν το βελτιωμένο μηχάνημα και έμαθαν τις ακριβείς λεπτομέρειες του σχεδιασμού του. Τρεις νεαροί μαθηματικοί από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, υπό την καθοδήγηση του Μάριαν Ρετζεύσκι, κατασκεύασαν ένα σύνολο τύπων με τους οποίους ο κώδικας μπορούσε να διαβαστεί. Με την έκρηξη του πολέμου το 1939, η Βρετανία και η Γαλλία έλαβαν αμφότερες ένα αντίγραφο της συσκευής Enigma, μαζί με οδηγίες για τον τρόπο που λειτουργούσε. Λέγεται ότι όταν κάποιος Πολωνός πράκτορας εμφανίστηκε στη Βρετανική πρεσβεία του Βουκουρεστίου μεταφέροντας κάτι που έμοιαζε με γραφομηχανή, του είπαν «Παρακαλούμε, έλατε ξανά τη Δευτέρα το πρωί». Οι Γερμανοί είχαν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι το Enigma ήταν αδύνατο να παραβιαστεί. Κάθε μέρα, τα μεσάνυχτα, υιοθετούσαν μια καινούργια ρύθμιση. Κατόπιν ο κώδικας άλλαζε κάθε φορά που πληκτρολογούσαν ένα γράμμα. Οι πιθανοί συνδυασμοί για το κάθε γράμμα ενός μεταδιδόμενου μηνύματος ανέρχονταν σε μερικά δισεκατομμύρια. Επιπλέον το μηχάνημα βελτιωνόταν τακτικά. Προστίθεντο επιπλέον τροχή και κάθε νέος τροχός αύξανε τους συνδυασμούς 100 φορές. Το 1944 εισήγαγαν μια ιδιαίτερα πολύπλοκη παραλλαγή αποκαλούμενη B. Schreiber. Δεν είναι να απορρεί κανείς που οι χρήστες της συσκευής δεν υποπτεύθηκαν ποτέ ότι τους είχαν πάρει μυρωδιά. Το πρόγραμμα Ultra εγκαταστάθηκε στο Bletchley Park στα αγγλικά Midland στα τέλη του 1939. Προσέλκυσε μια ασυνήθιστη ομάδα εκεντρικών επιστημόνων, γλωσσολόγων και μαθηματικών με διασημότερο έναν μοναχικό τύπο από τον Cambridge, τον Alan Turing. Χάρη στους Πολωνούς ήξεραν ακριβώς με τι είχαν αναλάβει να τα βάλουν, χωρίς όμως να μπορούν να μπουν μέσα γρήγορα. Όμως είχαν μερικές καλοτυχίες. Ανακάλυψαν ότι ένας αριθμός Γερμανών χρηστών και ειδικά κάποιος ονόματι Walter αγνοούσαν τις οδηγίες και έβαζαν κάθε μέρα τις συσκευές σε λειτουργία με την ίδια ρύθμιση. Τον Απρίλιο του 1940 υπέθεσαν ορθά ότι οι γερμανικές μονάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μετέδιδαν σχεδόν πανομοιότυπα μηνύματα για τα γενέθλια του Führer. Και τελικά κατάφεραν να βάλουν στο χέρι μια αναβαθμισμένη συσκευή Enigma που βρήκε το βασιλικό ναυτικό σε ένα γερμανικό μετεωρολογικό σκάφος που εχμαλώτησε στα ανοιχτά της Γρυλανδίας. Ύστερα από αυτό, η βόμβα του Turing, ένας ηλεκτρομηχανικός υπολογιστής, μπόρεσε να ξεδιαλύνει τους συνδυασμούς και να δώσει τις απαντήσεις. Ως το δεύτερο χρόνο του πολέμου, το Bletchley Park διάβαζε όλες τις μεταδόσεις σημάτων Enigma μέσα σε 3 ώρες από την αρχή κάθε καινούργιας μέρας. Οι Βρετανοί ενημερώνονταν για όλες τις βελτιώσεις των Γερμανών. Και το 1944, για να αντιμετωπίσουν τον B. Schreiber, εφεύραν τον πρώτο ηλεκτρονικό υπολογιστή του κόσμου, τον Colossus.